Τι σχέση έχει η παραβολή με το κοινοβούλιο. Προφανώς καμία, όμως, έχουν. Η παραβολή είναι από το παραβάλλο που σήμαινε αρχικά σύγκριση, η μεταφορική χρήση μιας έννοιας. Περίφημες είναι οι παραβολές του Ιησού, η παραβολή του Ασώτου, η παραβολή των, μορθ, των ε, μωρών Παρθένων ε, και ένα σωρό παραβολές. Είναι ρητορικά σχήματα, τα οποία παραπέμπουν υπενικτικά σε ένα νόημα και αφήνουν περιθώριο ερμηνείας. Ο Ιησούς δηλαδή με την παραβολή, τη μεταφορική σημασία των λέξεων περνούσε πολύ βασικά μήνυματα. Να μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με, την... με το κοινοβούλιο. Πώς λέγεται το κοινοβούλιο στα λατινικά? Παρλαμέντο. Στα αγγλικά, parliament. Παρλαμά. Τι θα πει στα γαλλικά. Πάρλα, την ξέρουμε όλοι την πάρλα, άρχισε τις πάρλες. Πάρλα είναι η παραβολή, παράμπολα, η μεταφορική σημασία και μετά πήρε τη σημασία της ομιλίας. Άρα λοιπόν το κοινοβούλιο είναι ο τόπος που συζητούν Βέβαια, αρχίζουν τι πάρλε. Αν μα ακούσει τώρα ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ή ένα πολιτικό, θα μελαγχολήσει διότι το Παρλαμέντο και το Παρλάρο και το Παρλέ και η Πάρλα είναι η παραβολή. Είχε ωραιότατη αρχική σημασία, αλλά ξέπεσε στην Πάρλα.